Οι αναφορέ για συνάντηση μεταξύ του Κιμ Jong Ουν και του Βραντιμίρ Πούτιν έχουν προκαλέσει άλλο σε Ουάσιγκτον και Τόκιο. Το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια επίσημη επίσκεψη στην Πιονγκ τον Ιούλιο του τρέχοντο έτου, ο Ρώσος Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σουαϊγού κάλεσε προσωπικά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Ουν να πραγματοποιήσει ναυτικέ ασκήσεις με το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Το ΝΑΤΟ τη Ανατολή θα ενώσει τι ανοπλέ δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών με τι παραπάνω χώρε με σκοπό τη μελλοντική στρατιωτική αντιπαράθεση με αντιπάλους στην Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Ρώσοι ειδικοί εκτίμουν πλέον για το γεγονό ότι ο αντιαμερικανικό συνασπισμό του πολέμου τη Κορέα προφανώ αναδημιουργείται. Η δραστηριότητα τη Ουάσιγκτον να δημιουργήσει μια συμμαχία στην Ασία σύμφωνα με τι γραμμέ του ΝΑΤΟ δίνει μια αναπόφευκτη αντίδραση, αναφέρουν οι ίδιοι. Σύμφωνα με πληροφορίε που έλαβαν οι Αμερικανοί, η συνάντηση των δύο ηγετών θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ο βορειοκορεάτη ηγέτη θα φτάσει στο Βλαδιβοστόκ ή ακόμα και στη Μόσχα με ένα θωρακισμένο τρένο. Σε περίπτωση συνάντηση στην ΑΠΟ Ανατολή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Πούτιν και Κιμ Ιονγκ Ουν θα συζητήσουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν τη Ρωσία με περισσότερα όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς και άλλες μορφές στον αμυντικό τομέα, αναφέρουν αμερικανικές πηγές. Σύμφωνα με τη Μόσχα, φέρεται να θέλει να συμφωνήσει για την προμήθεια βλημάτων πυροβολικού και αντιαρματικών πυράβλων στον Ρωσικό στρατό. Με τη σειρά του, ο Κιμ Ιονγκ Ουν φέρεται να ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένε τεχνολογίε για πυρηνικά υποβρύχια και δορυφόρου και να συζητήσει για τι προμήθειε τροφίμων. Ακόμη και μια ομάδα εθελοντών από τη Βόρειο Κορέα θα συμμετάσχει σε εχθροπραξίε κατά τη ομάδα δυνάμεων του καθεστώτο του Κιέβου, σύμφωνα με μια συνέντευξη σε ένα από τα ρωσικά μέσα ενημέρωση του γνωστού πολεμικού ανταποκριτή Αλεξάνδρ Σνάτκοφ, ο οποίο ισχυρίζεται ότι 50.000 βορειοκορεάτε κομμάτων είναι έτοιμοι να ενωθούν με τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Η Κίνα θα δώσει το πράσινο φω στη Βόρεια Κορέα να δημιουργήσει ένα είδο ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία με 500.000 στρατιώτε που μπορούν να εργαστούν για εμά, αναφέρει ο Ρώσο ειδικό αμυντικό ανελητής. Η Ουάσιγκτον ανησυχεί για το αυξανόμενο επίπεδο στρατιωτική τεχνική συνεργασία μεταξύ Ρωσία και Βόρεια Κορέα, αλλά τώρα οι Πολιτείε δεν έχουν πλέον κανένα μοχλό πίεση στην Πιογιάνγκ για να την αποθαρρύνουν από τη συνεργασία με τη Μόσχα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο αρθρογράφος του αμερικανικού περιοδικού Newsweek, Daniel De Petris. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.